και να απαντήσει για τα δάνεια του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θέλω να σας πω ότι από το τμήμα της Θητείας στην Εξεταστική Επιτροπή είχα την εκτίμηση ότι τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο μεταξύ μας οι βουλευτές λέγαμε την αλήθεια. Η, αν θέλετε, επανέκδοση δανείου από την ίδια τράπεζα με την ίδια εγγύηση είναι κάτι απολύτως νόμιμο και αν έχουν οτιδήποτε πάνω στον εισαγγελέα. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται, κύριε Μηταράκη. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Εγώ όμως παραμένω να μου πείτε. Παραμένει το ερώτημα και παραμένει, κύριε συνάδελφοι, σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, παραμένει το ερώτημα και παραμένει από τους Έλληνες πολίτες προς τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Πέστε μας δύο πράγματα. Πώς θα πληρώσετε τα 210 εκατομμύρια δανεικά και αγύριστα που έχετε να πληρώσετε ακόμα και ένα ευρώ από το 2011. Σε αυτό έχετε το πολιτικό θάρρος να απαντήσετε. Παρακαλώ, πάρτε το λόγο και πείτε μας πώς θα πληρώσετε 211 εκατομμύρια, γιατί η Βουλή απαιτεί μια απόφαση και μια θέση του πολιτικού συστήματος. Και ένα δεύτερο για τον κύριο Καχανίων. Η υψηλού κύρους εγγύηση που έχει στον κύριο Καδανίων και Χανίων ο ιδιοκτήτης, γιατί για 11 χρόνια δεν έδωσε ένα ευρώ ζωγραφιστό? Το ερώτημα παραμένει. 11 χρόνια ποιος ενόχλησε τον κύριο Καχανίων και τον κύριο Μητσοτάκη για το δάνειο το οποίο πολλαπλασιαζόταν επειδή ήταν απλήρωτο? Πέστε μας, πήρε ένας ένα τηλέφωνο? Ποια ήταν η κάλυψη λοιπόν και η σχέση του τραπεζικού συστήματος με πολιτική ηγεσία? Πέστε μας, σας παρακαλώ, διότι αυτά αποκάλυψε η Εξεταστική Επιτροπή και αν δεν ήταν η Εξεταστική Επιτροπή δεν θα τα ήξερε κανένας στην Ελλάδα. Θα τα είχατε θάψει, όπως έχετε θάψει όλους τους σκελετούς στη τουλάπα της δικιάς σας δικοματικής συμφωνίας με τα συνεταιράκια. Ο κύριος Λοβέρδος.